Ο Οικονομόπουλος, καλή καρδιά, πόσες φορές έτσι λέμε τη συγκεκριμένη φράση. Τώρα την ακούμε και σε τραγούδι. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά. Θα είμαι εδώ, ο τίτλος του νέου άλμπου από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Και ναι, λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι στην παρέα μας σήμερα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αποκλειστική συνέντευξη που θα έχουμε. Και θέλω να πω το εξής, ότι είμαι χαρούμενος γιατί κάθε φορά και περνώντας τα χρόνια, και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να είναι ένας από τους μεγάλους πλέον λαϊκούς τραγουδιστές με πολλές επιτυχίες, μ' αρέσει που δεν αλλάζει καθόλου, δεν έχει καβαλήσει το καλάμι αν θέλετε. Είναι σήμερα στην παρέα μας και πάω αμέσως να τον καλωσορίσω, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, μιας και έχουμε να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά. Νίκος Οικονομόπουλος σήμερα κοντά μας εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Νίκο, καλώς ήρθες στη συντροφιά μας. Γεια σας και εσάς, χάρηκα πολύ και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πες μου λίγο, το 2012 τι θες έτσι να σου φέρει? Τι να μου φέρει, Δήμο μου, δόξα τω Θεώ, όσον αφορά τη δουλειά μου είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ζητάω είναι να έχω την υγεία μου, να μπορώ να συνεχίσω. Αυτό εύχομαι και σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Οπότε εύχεσαι υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα, ξέρεις. Υγεία και ναι. Τίποτα άλλο πλέον. Δεν ξέρω, λέω. Όλα τα άλλα σιγά σιγά έρχονται με δουλειά και με θέληση. Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου νέα δισκογραφική δουλειά και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Νέα δισκογραφική δουλειά, θα είμαι εδώ. Είσαι σήμερα στην παρέα μας να μιλήσουμε για τη δουλειά αυτή και όχι μόνο. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που με την πρώτη κυκλοφορία, με τις πρώτες μέρες, ο κόσμος αγάπησε τόσο πολύ και αυτή τη δουλειά σου. Τι να πω, ίσως είναι τα τραγούδια. Εγώ εδώ και 7-8 μήνες, ίσως και περισσότερους αν θυμάμαι καλά, έχω ακούσει πάρα πολλά τραγούδια και επιλέξαμε να βάλουμε αυτά στο CD, που νομίζω το αποτέλεσμα δικαιώνει και εμένα και τους δημιουργούς για το ότι αγάπησε ο κόσμος τα τραγούδια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλο τον κόσμο που κάθε μου δισκογραφική δουλειά, κάθε μου βήμα επαγγελματικό, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε σε εμφανίσεις μου σε νυχτερινά κέντρα, είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει. Mm-hmm. Νίκο, ο καιρός είναι αρκετά δύσκολος για την δισκογραφία. Βλέπουμε ότι κυκλοφορούν μεμονωμένα και digital αρκετά τραγούδια και δύσκολα νέα άλμπουμ, ολοκληρωμένη δουλειά δηλαδή, ξεχωρίζει ο κόσμος να έχει τόσες πωλήσεις, εννοώ. Ναι, δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και θα συνεχιστεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε το ίντερνετ στη ζωή μας και γενικότερα το YouTube από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, mm-hmm. είναι ένας τρόπος που ο κόσμος μπορεί να ακούσει τα τραγούδια χωρίς καν να αγοράσει το CD του οποιοδήποτε εκάστοτε τραγουδιστή ή τραγουδίστριας, οπότε τα ακούει από εκεί. Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι κακό από ποιας άποψης, ότι ο κόσμος μπορεί να μάθει τα τραγούδια και να ακούσει τα τραγούδια του Νίκου, του Οικονομόπουλου και οποιοδήποτε τραγουδιστή. Αλλά επίσης το κακό είναι ότι στις δισκογραφικές εταιρείες τα πράγματα είναι πολύ στενά και δύσκολα, που πρέπει και αυτοί να πάρουν τα μέτρα τους και να κάνουν κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Και πρέπει να μάθει και ο κόσμος, γιατί μάλλον σίγουρα δεν το ξέρει, ότι από τις πωλήσεις των δίσκων, όσοι και αν είναι αυτοί, είτε χιλιάδες είτε εκατομμύρια, ο τραγουδιστής δεν έχει να λάβει κάποιο χρηματικό ποσό, καμία σχέση δεν έχει, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι χρυσός δίσκος ισούται με χρήματα ή πλατινένιος ισούται με χρήματα, δεν έχει καμία σχέση. Τα χρήματα δεν παίρνει ποτέ ο τραγουδιστής για αυτό το πράγμα. Το μόνο κέρδος που έχει από αυτό είναι η αγάπη του κόσμου, ότι καταλαβαίνουμε το κατά πόσο ο κόσμος θέλει να ακούσει και να αγοράσει το CD mm-hmm. του τραγουδιστή. Πληρώνονται οι δημιουργοί, αν θέλεις, από τις πωλήσεις, έτσι δεν είναι? Οι δημιουργοί πληρώνονται από την IP. Ναι, οι συνθέτες. Όχι από τις δισκογραφικές εταιρείες. Α, μάλιστα. Οπότε τα χρήματα τα παίρνει η δισκογραφική. Ναι. Ωραία. Μ' αρέσει πολύ που τα ξεκαθαρίζει αυτά, γιατί όντως ο κόσμος, ξέρεις, πίστευε αυτό που είπες. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος, και είναι πολύ λογικό, γιατί δεν ξέρει και δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Mm-hmm. Απλά ξέρεις, κάποιες φορές εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ποτέ να μην κρίνω. Κρίνω εκ του αποτελέσματος και γνωρίζοντας αυτό το αντικείμενο που κρίνω. Για να το κρίνω σωστά. Ναι. Γιατί άμα το κρίνεις αυθαίρετα χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει από πίσω, τότε λάθος είναι η κρίση σου. Οπότε ξεκαθαρίζω αυτά τα πράγματα για να μην νομίζει ο κόσμος ότι οι τραγουδιστές γίνονται πλούσιοι από τα CD. Καμία σχέση δεν έχει. Σα ίσα που δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες,
πάρα πολλές ώρες και δεν έχουμε και καθόλου προσωπική ζωή. Mm-hmm. Μιλάω για τους τραγουδιστές που αγαπάνε τη δουλειά τους όπως εγώ, έτσι. Γιατί εγώ τη δουλειά μου τη λατρεύω και την. Και δουλεύω σχεδόν όλη μου τη μέρα γι' αυτό. Βάζεις πάνω απ' όλα τη δουλειά εσύ? Προς στιγμή, ναι. Έχω τη δουλειά πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στο Facebook υπάρχει μια σελίδα η οποία είναι το Νίκος Οικονομόπουλος, αυτό το αστέρι, και έχει πάνω από 23.000 θαυμαστές. Να φανταστώ, ναι, το γνωρίζεις. Γνωρίζω αυτή τη σελίδα, γιατί γνωρίζω τα παιδιά βασικά που μου το έχουν πει στις απονομές και σε εμφανίσεις μου που έρχονται. Mm-hmm. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες σελίδες πάρα πολλές με πάρα πολλούς φαν. Βέβαια, δεν γνωρίζω εκείνα τα παιδιά που έχουν κάνει αυτές τις σελίδες. Πάντως, για αυτή που ανέφερες, γνωρίζω τα παιδιά πολύ καλά. Είναι μια οργανωμένη σελίδα και μιλάμε τώρα για πάνω από 23.000, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι σε συνεργασία με την σελίδα αυτή στο Facebook έχουν στείλει αρκετοί θαυμαστές σου ερωτήσεις. Γι' αυτό οι ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν, να ξέρεις ότι αρκετές από αυτές είναι ερωτήσεις θαυμαστών. Ευχαρίστω να απαντήσω ό,τι θέλω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Αρχικά, αρκετός κόσμος ρωτάει αν θα επισκεφτείς την Κύπρο σύντομα. Στην Κύπρο έχω πάει 5 φορές. Και βέβαια θα πάω, ναι. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, από εβδομάδα, θα αρχίσω να οργανώνω τις δουλειές που έχω να κάνω το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχω και στο εξωτερικό όμως, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό για φέτος να γίνει, γιατί ίσως να μην προλάβω να τα κάνω όλα. Λογικό είναι αυτό. Εντάξει, πάντως είναι στα σχέδιά σου έτσι μια επίσκεψη σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος και στην Κύπρο φυσικά, όπως είπες. Λοιπόν, νέος, ωραίος και επιτυχημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος στην δουλειά του, τι είναι αυτό όμως που του λείπει? Τι μου λείπει? Ναι. Θα ήμουν... Δεν βρίσκω τη λέξη τώρα, την έχω ξεχάσει. Γιατί λίγο ξύπνησα κιόλας. Για πες μας, θα σε βοηθήσουμε, πες. Εντάξει, θα το πω διαφορετικά. Θα ήμουν πολύ κακός να πω ότι μου λείπει κάτι. Mm-hmm. Δεν μου λείπει τίποτα. Ίσα-ίσα που αυτό που αγαπάω και το κάνουμε έτσι με μεράκι έχει ανταπόκριση. Και η ανταπόκριση είναι η αγάπη του κόσμου. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις κάτι και να έχεις αποδοχή από πολύ κόσμο και να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε στηρίζουν, σε αγαπάνε και είναι πάντα δίπλα σου. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό που σου δίνει και δύναμη για να συνεχίσεις, εγώ πιστεύω. Δίνει πολύ δύναμη και ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν είναι λόγια για να πείσω μερικούς ανθρώπους ότι είμαι καλό παιδί. Δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι πραγματικό αυτό που λέω. Γιατί το ζω καθημερινά. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα χαρακτήριζε ο Νίκος Οικονομόπουλος τον εαυτό του με τρεις λέξεις? Νευρικός πολύ. Επίσης ευαίσθητος πάρα πολύ. Και το κυκλοθυμικός τώρα είναι και αυτό το ίδιο, ναι. Ναι, εντάξει. Κυκλοθυμικός είναι, νευριάζω και είμαι και πολύ καλά ταυτόχρονα. Οπότε, με αυτές τις τρεις. Ένα περίεργο σύμπλεγμα, πραγμάτων. Μια χαρά σε ακούω. Θέλω να μου πεις τώρα ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον εαυτό σου, είτε δικό σου, είτε από κάποιον συνάδελφό σου. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό τώρα. Ούτε δικό σου. Δεν, ξέρεις κάτι, Δήμο, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που αγαπώ, είτε δικό μου, είτε άλλου. Μ' αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια. Να αλλάξω λίγο την ερώτηση τότε και να σου πω το εξής. Υπάρχει τραγούδι το οποίο να ζήλεψες εντός εισαγωγικών τώρα τελευταία? Πολλά. Ένα. Δεν θέλω να πω, αλλά για να πέσω να κάνω λάθος. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στην επόμενη. Λίγο πολύ. Όλοι από μικρά παιδιά ονειρευόμαστε έναν παραδεισένιο έτσι χώρο που θα θέλαμε κάποια στιγμή της ζωής μας να ταξιδέψουμε. Ο δικός σου παραδεισένιος αυτός προορισμός, που ονειρευόσουν από μικρός, ποιος είναι? Αυτό που σκεφτόμουν πριν λίγες μέρες, μιας και ήταν γιορτές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και τα λοιπά, φθηνές μέρες, σκεφτόμουν να πάω εκεί που είναι το χωριό του Άγιου Βασίλη, που έχει χιόνια, ταράνους και τέτοια. Έτσι ήταν η ψυχολογία μου. Και γενικότερα μου αρέσει, είμαι άνθρωπος της θάλασσης, μου αρέσει πολύ η θάλασσα και το νερό. Mm-hmm. Πάντως θα ήθελες να επισκεφτείς το χωριό του Άι Βασίλη, να φανταστώ ήταν κάτι που ονειρευόσουν από μικρός, ε? Όχι, αυτό μου βγήκε τώρα. Τώρα? Ναι, γιατί εγώ από μικρός δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, σου θυμίζω ότι ερωτήσεις αυτές που σου κάνω είναι και ερωτήσεις θαυμαστό, να το ξέρεις αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις μετανιώσει ποτέ για κάποιο τραγούδι που έχεις βάλει στον δίσκο σου. Όχι το τελευταίο, γενικά σε όλες τις δουλειές που έχεις κάνει. Ποτέ. Ό,τι έχω
κάνει, το έχω κάνει με πολλή σκέψη και ξέρω το κατά πόσο είναι δυνατόν και πόσο μου αρέσει με ένα τραγούδι για να πει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετανιώσω ποτέ για ό,τι έχω κάνει. Είτε είναι λάθος είτε σωστό. Στη ζωή μας δεν τα κάνουμε όλα σωστά. Κάνουμε και λάθη. Εννοείται αυτό. Λάθη μας, μαθαίνουμε. Προς τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι όλα μου τα τραγούδια τα αγαπώ το ίδιο όλα. Mm-hmm. Ωραία. Ποιο είναι το πιο μεγάλο ρίσκο που έχει πάρει ο Νίκος Οικονομόπουλος μέχρι σήμερα? Ρίσκο. Ναι, μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχω πάρει κάποιο μεγάλο ρίσκο. Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει γιατί το πίστευα εγώ. Mm-hmm. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι και ρίσκο. Έτσι είναι. Λοιπόν, από τις δισκογραφικές σου δουλειές, ποιο τραγούδι από τους προηγούμενους δίσκους σου θεωρείς ότι έχει γίνει έτσι μεγάλη επιτυχία και σου έχει αρέσει εσένα ιδιαίτερα, που θα ήθελες κάποια στιγμή αργότερα να το κάνεις έτσι μια επανεκτέλεση και να μπει πάλι μέσα στο CD σου, σε κάποιο καινούριο CD? Κοίταξε, μια ιδιαίτερη αδυναμία πιστεύω πως όλοι οι καλλιτέχνες έχουν στο πρώτο τους τραγούδι. Εμένα για το κοίτα να μαθαίνεις, θα σου έλεγα, mm-hmm. γιατί ήταν το ξεκίνημα της καριέρας μου. Και έγινε και μεγάλο μπαμ με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο ακόμη γίνεται χαμός. Ναι, αυτό είναι το θέμα, είναι τα τραγούδια διαχρονικά. Mm-hmm. Και έχω στοχεύω πάντως στις δουλειές μου. Ωραία.